Ιδανικά ξεκίνησε ένα ακόμη παιχνίδι για τον Πανακροτηριακό στα Καθιανά, καθώς με το ξεκίνημα στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Παντγερητάκης είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ με γύριστο σουτ και κάνει το 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ Ιδονίας. Δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, ενώ στο 5 μία ακόμη καλή στιγμή με την μπάλα όμως να περνάει πάνω από τα δοκάρια στην βολίδα, την οποία επιχείρησε από τα αριστερά. Για να φτάσουμε ένα λεπτό αργότερα στην επίτευξη του δεύτερου τέρματος, ο Παντγερητάκης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κεφαλιά πάσα από τον Πετράκη. Προλαβαίνει τον Γεωργανά, ο οποίος έκανε έξοδο. Θα περάσει την μπάλα από πάνω του και θα την στείλει στο βάθος της εστίας για να κάνει το 2-0. Νωρίς λοιπόν, η ομάδα του Πανακροτηριακού παίρνει σαφέστατο προβάδισμα στο παιχνίδι. Στο 27, ένα λάθος εδώ από την άμυνα, λάθος από μάκριση. Αυτός θα προλάβει είναι ο Αρζίδης, ο οποίος όμως δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να μειώσει το σκορ. Πανακροτηριακός, ο οποίος στο 30 με τον Καγκλατζή θα χάσει μια ευκαιρία, μια βολίδα, ένα πολύ δυνατό σουτ, μπαλά έξω από το αριστερό κάθε το δοκάρι. Και δευτερόλεπτα αργότερα θα είναι η σειρά του Ορέστη Μπάτζιο να δοκιμάσει ένα σουτ. Πάλι όμως η μπάλα δεν βρήκε στόχο, πέρασε εκτός. Στο 43 θα έχουμε το τρίτο τέρμα, όταν ο Μπάτζιο έκανε πολύ ωραία κίνηση, κινήθηκε κάθετα, σούταρα από μακριά, η μπάλα στην δεξιά γωνία του Γεργανά. Και με αυτόν τον τρόπο ο Πανακροτηριακός, πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά, κάνει το 3-0. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Μανώλη Πηγουνάκη. Και τον Μπάτζι, ο οποίος βέβαια στέλνει πάρα στα δίχτυα, πολύ όμορφο γκολ. Και τα πανηγύρια για μία ακόμη φορά στα Καθιανά. Στο δεύτερο ημίχρονο, η παλιά από τον Γιάννο Λάρη, ωραίος συνδυασμός, Μπαδιεριτάκης, ο οποίος θα περάσει και τον Γεωργανά. Το σούτ όμως θα σταματήσει πάνω στους αμυντικούς πριν την μπάλα περάσει την γραμμή. Τεράστια ευκαιρία για τον Σάκη Μπαδιεριτάκη να πετύχει και τρίτο τέρμα στο παιχνίδι. Προσπάθεια από τον Ξεκουλωτάκη, ο οποίος θα κάνει το γύρισμα. Το σούτ το οποίο θα γίνει το Βασίλειο Μιχελάκη. Μπάλα κοντρά σε αμυντικούς και καταλήγει σε κόρνερ. Μια ακόμη καλή στιγμή λοιπόν για τους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 67, μετά πολύ ωραία συνδυασμένη προσπάθεια, η μπάλα ξεκίνησε από τον Γιάννο Λάρη. Εκεί θα καταλήξει για να ξεκινήσει. Με πολύ υπομονή οι ποδοσφαιριστές, σε ατομική ενέργεια. Από τις κόντρες ο Παντγερητάκης, ο οποίος και δεν περίμενε την μπάλα θα καταλήξει αυτόν, καθυστέρησε αρκετά όμως. Παρόλα αυτά κατάφερε να γυρίσει την μπάλα. Ο Ξεκουλωτάκης, ο οποίος με ένα πολύ δυνατό σουτ, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο, θα στείλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη φάση, μία ακόμη με τον Ηλία Ξεκουλωτάκη να πιάνει το κεφάλι του. Και η τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι μας θα έρθει ένα λεπτό αργότερα, όταν ο Μπαντγερητάκης θα πασάρει στον Πετράκη. Αυτός θα δοκιμάσει να νικήσει, ο Γεωργανάς όμως με τα πόδια θα απομακρύνει σε κόρνερ. Τελικό αποτέλεσμα Πανακροτηριακός Ακεδονίας 3-0.